Πάντως, δύσκολη θα είναι και η εβδομάδα εδώ, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και μάλιστα με ανοιχτά θέματα και αστερίσκους, στην ατζέντα και με καθυστέρηση περίπου 2,5 ώρων. Άρχισε αυτός ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Τρόικας. Είχε προηγηθεί ένα μήνυμα Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν οι κύριοι Μητσοτάκης, Χατζηδάκης, Βρούτσης, Γεωργιάδης και Αθανασίου και οι οποίοι ενημέρωσαν για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα στους τομείς τους. Στο Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται ο οικονομικός μας συντάκτης Χρυσόστομος Τσούφης. Το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πριν από μία ώρα άρχισε το ραντεβού του κυρίου Στουρνάρα με την Τρόικα, με την ατζέντα να είναι γεμάτη από ανοιχτά ζητήματα, τα δημοσιονομικά βεβαίως, με το πρωτογενές πλεώνασμα, το δημοσιονομικό κενό του 2014, αλλά βεβαίως και τη διαφορά που υπάρχει ως προς το δημοσιονομικό κενό του 2015, η εργαλειοθήκη φυσικά του ΟΣΑ για τα διορθωτικά ζητήματα, με κυριότερα τις αντιρρήσεις των τροϊκανών για το γάλα, το ψωμί και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Η λίστα περιλαμβάνει ακόμα την μείωση των εργοδοτικών εισφορών, βεβαίως τις ομαδικές απολύσεις, τους φόρους υπερτρίτων, αλλά και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Προβλέπεται μακρά ανοιχτά, Χριστίνα, καθώς το ραντεβού άρχισε, όπως είπαμε, μία ώρα πριν. Οι πληροφορίες λένε ότι θα κρατήσει το ραντεβού μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Και βεβαίως ο λόγος που αργήσαμε είναι επειδή από το πρωί οι υπουργοί της κυβέρνησης που έχουν ανοιχτά ζητήματα με την Τρόικα περνούσαν από το γραφείο του Γιάννη Στουρνάρα προκειμένου να συμφωνηθεί η εθνική θέση για να πάμε μετά με αραγές μέτωπο στις συναντήσεις με τους Τροϊκανούς. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα μας ενημερώσεις.